Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ και πάλι εδώ στο χώρο μου μετά από αρκετό καιρό, γιατί αυτές τις μέρες νιώθω λίγο άρρωστη. Τη μία ζεσταίνομαι, την άλλη κρυώνω. Αυτή τη στιγμή έχω υδρώσει, σε λίγο μπορεί να κρυώνω. Είχα πυρετό 3 συνεχόμενα βράδια χωρίς όμως να είμαι άρρωστη, οπότε δεν ξέρω αν είναι κούραση ή οτιδήποτε. Πήγα και ένα ταξίδι αυθημερών στη Βερόνα που έτσι λίγο με κούρασε, αλλά περάσαμε υπέροχα με την Καλυσαντώνια. Όσες δεν παρακολουθείτε και στα social media, Instagram, Facebook κτλ, θα σας τα έχω βάλει από κάτω στο description box για να γίνουμε φίλοι και εκεί και να βλέπετε τα πάντα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να σας κάνω vlog γιατί ήταν πραγματικά πολύ περιορισμένος ο χρόνος που είχαμε. Οπότε σήμερα σε αυτή την κατάσταση που υδρώνω και κρυώνω, αποφάσισα να κάνω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, να σας δείξω μια τρομερή καινούρια beauty ανακάλυψη που βρήκα και έχω ενθουσιαστεί. Και όπως θα δείτε στον τίτλο, σήμερα θα κάνουμε μαγειρέματα. Έχω εδώ πέρα τα γαντάκια μου, έχω εδώ πέρα αυτό το κουτί και θα σας εξηγήσω τα πάντα για το πώς μπορώ και καταφέρνω και φτιάχνω καλλιτικά, όχι DIY με πράγματα που υπάρχουν στην κουζίνα μόνο, αλλά λίγο πιο επαγγελματικά και είμαι ενθουσιασμένη που το έχω ανακαλύψει αυτό. Πρόσφατα λοιπόν ανακάλυψα στο Facebook το brand The Pioneer. Μπαίνοντας στο site τους, αυτό που είδα πρώτα ήταν ότι είχε πάρα πολλά προϊόντα έτοιμα, τα οποία ήταν η βάση τους ήταν φυτικά προϊόντα. Και επειδή εμένα μου αρέσουν και πάρα πολύ τα beauty φυτικά προϊόντα, έκανα μία περιήγηση και είδα ένα tab το οποίο έλεγε Beauty Made by You, όπως έτσι λεγότανε, και ανακάλυψα αυτά τα τρομερά kits. Αυτά είναι kit παραγωγής καλλιτικών και όσοι με ξέρετε από την αρχή της δουλειάς μου ως beauty editor θα ξέρετε ότι λατρεύω να φτιάχνω μόνη μου καλλιτικά. Σαν ερασιτέχνης DIYer, μόλις είδα αυτά εδώ τα μπουκαλάκια που θυμίζουν έτσι εργαστήριο παραγωγής καλλιτικών, ενθουσιάστηκα, πήρα 2. Πρώτο το άνοιξα για να κάνω ένα θέμα στο issuemagazine.gr για να σας εξηγήσω πρώτα εκεί τι ακριβώς είναι, και είχα φτιάξει μια κρέμα με βανίλια, τρομερή κρέμα προσώπου, και αφού το ανέβασα εκεί μου στείλατε πάρα πολλές ότι θέλετε να δείτε και σε βίντεο την όλη διαδικασία, γιατί αλλιώς αποτυπώνω τη διαδικασία στις φωτογραφίες και αλλιώς βεβαίως στο βίντεο, και here I am λοιπόν να φτιάξω τη δική μου κρέμα προσώπου. Η δεύτερη κρέμα προσώπου που είχα πάρει λέγεται Aqua Sugar Kit. Αυτό εδώ το kit. Πριν ξεκινήσω να φτιάχνω την κρέμα, θέλω να σας εξηγήσω λίγο τι ακριβώς υπάρχει μέσα σε αυτό το kit, τώρα που ήδη έχω κάνει ένα και ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει και είμαι και πολύ πολύ ενθουσιασμένη και με το αποτέλεσμα της κρέμας που έφτιαξα μόνη μου, γιατί στην ουσία αυτό ακριβώς συμβαίνει με αυτό εδώ το κουτάκι. Όταν μπαίνεις στο site υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες που μπορείς να αγοράσεις έτοιμα καλλιτικά, που μπορείς να αγοράσεις έτοιμα προϊόντα για περιποίηση του προσώπου, του σώματος, των μαλλιών, τα πάντα. Υπάρχει όμως και αυτή η κατηγορία που σας είπα, η οποία έχει αυτά τα kits, τα οποία υπάρχουν όχι μόνο για κρέμες προσώπου που πήρα εγώ 2, υπάρχουν για παρασκευή, body butter, αφρόλουτρα, τα πάντα. Και στην ουσία εσένα στο σπίτι σου έρχεται αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο έχει όλα τα step για να δημιουργήσεις το προϊόν που έχεις διαλέξει. Δηλαδή, αν έχεις διαλέξει να φτιάξεις το body milk, θα υπάρχει το κενό κουτάκι που θα βάλεις μέσα το προϊόν και όλα τα βήματα τα οποία πρέπει να αναμίξεις στην ουσία σαν χημικός και να φτιάξεις το δικό σου προϊόν. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι όλες οι φόρμουλες που έχει μέσα το κουτάκι, και σε λίγο θα σας δείξω τι ακριβώς εννοώ φόρμουλες, είναι από εκχυλίσματα βιολογικής καλλιέργειας και αυτό μου αρέσει και πάρα πολύ, και είναι πολύ συγκεκριμένες οι δοσολογίες που υπάρχουν μέσα στο κουτάκι, οπότε στις δίνει ακριβώς, εσύ τα αναμειγνύεις, και σε κάθε κουτάκι, σε κάθε kit υπάρχει και ένα key ingredient, δηλαδή ένα key υλικό, το κλειδί, το υλικό κλειδί, το οποίο το παίρνεις απευθείας από την κουζίνα σου, από το σπίτι σου, για να είναι φρέσκο. Για παράδειγμα, σε κάποια προϊόντα έχει σοκολάτα. Τη σοκολάτα την έχεις σε σπίτι σου, σε κάποια άλλη έχει πορτοκάλι. Στην προηγούμενη κρέμα που έφτιαξα είχε βανίλια σε σκόνη, την οποία την έχεις στο σπίτι σου και την αναμειγνύεις. Αυτό εδώ νομίζω ότι έχει ζάχαρη. Πράγματα πάρα πολύ απλά, φυσικά πράγματα τα οποία τα έχετε στην κουζίνα σας και είναι καλύτερο να τα έχεις εσύ για να μην αλλοιώνονται. Αυτά εδώ τώρα που έχει μέσα στο kit είναι γλυκερίνη, είναι αλόι, είναι
ηλιέλαιο, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες θεσμολογίες, δηλαδή δεν μπορείτε να τα πάρετε μόνοι σας και να αρχίσετε να αναμειγνύετε για να φτιάξετε μία κρέμα. Είναι πολύ συγκεκριμένες θεσμολογίες που χρειάζονται για να φτιαχτεί ένα προϊόν. Σε ερασιτέχνης λοιπόν DIYer, εγώ έχω κάτα ενθουσιαστεί που μπορώ να χρησιμοποιήσω γλυκερίνη, λάδια που δεν τα βρίσκεις εύκολα στο εμπόριο, γενικότερα συστατικά που δεν τα βρίσκεις στο εμπόριο, και πραγματικά να φτιάξω ένα προϊόν το οποίο είναι σούπερ επαγγελματικό. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που το ανακάλυψα, είναι μια τρομερή καινοτομία. Νομίζω ότι την πρώτη φορά θα το δείτε αυτό στο YouTube, γιατί το ανακάλυψα πρόσφατα και είναι και καινούριο brand, οπότε ελπίζω να σας φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον, και όσο ενδιαφέρον φάνηκε και σε εμένα και αποφάσισα να κάνω αυτό το unboxing. Αυτό που με ενθουσιάζει είναι ότι ξέρω ακριβώς τι θα περιέχει αυτό το προϊόν που θα βάλω στο πρόσωπό μου. Σαν beauty maniac που είμαι, θέλω να ξέρω τα πάντα. Και πολλές φορές σε κάποια προϊόντα δεν γράφει και ακριβώς τι έχει, ή μπορεί να γράφει κάποια προϊόντα τα οποία δεν τα καταλαβαίνεις, κάποια συστατικά που δεν τα ξέρεις. Εδώ πέρα τα ξέρουμε όλα, όλα έχουν φυτική βάση και είμαι κατενθουσιασμένη. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία, με χαλάρωσε πάρα πολύ την περασμένη φορά στο προηγούμενο κουτάκι που έφτιαξα, και ήρθε η ώρα να κάνουμε το unboxing και να μην λέω άλλα παραπάνω. Ελπίζω να καταλάβατε τι ακριβώς είναι, και αν δεν καταλάβετε θα το δείτε στη συνέχεια. Έρχεται λοιπόν αυτό εδώ το κουτάκι, όλες τις φόρμουλες που πάνω έχουν τα νούμερα, τα οποία θα τα χρειαστούμε τα νούμερα στη συνέχεια. Ανοίγει από εδώ. Το ανοίγουμε λοιπόν. Και βγάζουμε αυτό εδώ το πλαστικό, το οποίο περιέχει όλα όσα θα χρειαστούμε, και ένα κενό βαζάκι το οποίο θα έχει μέσα την κρέμα. Εδώ πέρα θα βάλουμε την κρέμα στο τέλος. Εκτός από αυτά, κουτί έρχεται με αυτό εδώ το χαρτί, το οποίο έχει όλα τα βήματα λεπτομερώς στα ελληνικά και στα αγγλικά από πίσω, και εδώ γράφει τι έξτρα θα χρειαστούμε. Εδώ πέρα δηλαδή θα χρειαστώ κρυσταλλική ζάχαρη, τη σπάτουλα την οποία την έχει μέσα το κουτάκι, ένα ποτήρι του νερού, γάντια, τα μπουκαλάκια που υπάρχουν ήδη μέσα και όλα αυτά που έχει ήδη μέσα. Δηλαδή από εδώ θα χρειαστώ τα γάντια αυτά, τη ζάχαρη και ένα ποτηράκι. Μέσα στο χαρτί οδηγιών γράφει και το τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό που θα φτιάξουμε. Γράφει ακριβώς τις ιδιότητες στην επιδερμίδα του κάθε προϊόντος που μπαίνει έξτρα. Δηλαδή εδώ πέρα γράφει ότι η ζάχαρη περιέχει ένα μοναδικό ενυδατικό σύστημα και χαρακτηρίζεται ως μαγνήτης του νερού, γιατί έχει την ικανότητα να δεσμεύει τα μόρια του νερού και να τα συγκρατεί στην επιδερμίδα. Αυτό δεν το ήξερα για τη ζάχαρη. Εγώ σε DIY τη χρησιμοποιούσα μόνο για scrub. Αυτό όμως είναι συγκλονιστικό, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κρέμα και να συγκρατεί την ενυδάτωση σε διπλάσιο επίπεδο. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα γράφει όλα τα step, τι ακριβώς έχει μέσα η κάθε φόρμουλα και σε τι ακριβώς βοηθάει. Εγώ βέβαια θα μείνω λίγο εδώ, γιατί χρειάζομαι τις οδηγίες για να φτιάξω την Aqua Sugar Kiss. Πάμε να τη φτιάξουμε. Έχω πάρει όλα όσα χρειάζομαι και όλα όσα γράφει εδώ πέρα. Πρώτο πράγμα που θα κάνω, θα είναι βεβαίως να βάλω τα γάντια μου. Έχω πάρει το ποτήρι, έχω πάρει τη ζάχαρη, έχω ανοίξει τη σπάτουλα και επόμενο βήμα να βάλω στη σειρά τις φόρμουλες, όπου το νούμερο το γράφει εδώ. Αυτό είναι το step 1 και θα το βάλω εδώ. Αυτό είναι το άδειο μπουκαλάκι εδώ πέρα, βαζάκι, το οποίο θα μπει στο τέλος η κρέμα. Το πρώτο βήμα λέει ότι θα χρειαστεί να μπει στο φούρνο μικροκυμάτων. Είναι αυτό εδώ το μείγμα. Θα χρειαστεί να μπει για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πάμε να το βάλουμε και ξαναερχόμαστε στο εργαστήριο. Ήρθαμε λοιπόν φούρνο. Το βάζω έτσι ακριβώς όπως είναι. Το δοκίμασα, παιδιά. Οπα. Είμαι και στο σπίτι της αδερφής μου. Δεν ξέρω πώς δουλεύουν αυτά. Ανάτο, το βρήκα, παιδιά. 20 δευτερόλεπτα. Ηρέμησε, χρυσό μου. Έχει λιώσει το μείγμα και πάμε στο εργαστήριο να συνεχίσουμε
τη διαδικασία. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει ότι το ανακατεύουμε. Για να διαλυθεί όσο μείγμα, πιθανόν έχει μείνει αδιάλυτο. Ιδανικά χωρίς να μας χυθεί, αλλά άμα είμαστε λίγο ατσούμπαλοι όπως εγώ, μας χύνεται. Το τοποθετούμε μέσα στο ποτήρι. Όλο. Και βάζουμε και το μισό κουταλάκι του γλυκού που λέει ότι πρέπει να μπει. Και ανακατεύουμε. Τώρα, επόμενο βήμα είναι να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα βήματα στη σειρά και λέει ανακατεύουμε έντονα για περίπου 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά που βάζουμε και την κάθε φόρμουλα. Σιγά σιγά το βλέπουμε να γίνεται και όλο πιο ομογενοποιημένο το μείγμα, να δένει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, και τώρα όσο το ανακατεύω θα το αφήσω για ένα 15 λεπτό λέει εδώ πέρα να κρυώσει και σταδιακά θα πρέπει λίγο να το αναμειγνύω. Ήδη έχει αρχίσει και γίνεται παχύρευστο, αλλά όταν το αφήσω αυτά τα 15 λεπτά θα πάρει την κανονική μορφή κρέμα. Περιμένουμε ένα τεταρτό και τα λέμε και λίγο. Εγώ εδώ ανακατεύω. Λοιπόν, και αφού πέρασε ένα τέταρτο, η υφή του προϊόντος είναι αυτή εδώ. Είναι ακριβώς σαν την υφή μιας λεπτόρευστης κρέμας. Θα σας το δείξω εδώ και στο χέρι. Πραγματικά είναι τρομερό ότι είναι τόσο ωραία υφή ενός προϊόντος που στην ουσία έχουμε φτιάξει όλα μοναχής και είμαι ενθουσιασμένη που το έχω ανακαλύψει αυτό εδώ το beauty πραγματάκι, γιατί είναι πραγματικά μια καινοτομία. Και ανοίγω τώρα το τελικό μου βαζάκι, την τελική μου συσκευασία και θα βάλω μέσα την κρέμα που φτιάξαμε. Λοιπόν, και η κρέμα τώρα είναι έτοιμη. Η υφή της είναι αυτή εδώ. Θα σας δείξω ακριβώς στο χέρι μου. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι είναι πάρα πολύ ανάλαφρη. Επειδή δοκίμασα και την προηγούμενη κρέμα που έφτιαξα στο issuemagazine.gr, είναι πολύ ανάλαφρη και ιδανική και για τη δική μου επιδερμίδα που ξέρετε ότι είναι λίγο προβληματική και συχνά τη βαραίνουν προϊόντα, άλλα δεν κάθεται πάρα πολύ καλά. Μου άρεσε πάρα πολύ και είμαι ενθουσιασμένη που κάτι που μπορώ να φτιάξω μόνη μου είναι τόσο ποιοτικό και στην πράξη. Η διαδικασία μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ χαλαρωτική, διασκεδαστική, πολύ γρήγορη και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να φτιάξω ένα προϊόν το οποίο ξέρω ακριβώς τι έχει μέσα και τι ακριβώς θα βάλω πάνω στην επιδερμίδα μου. Επίσης, όπως σας είπα, σαν ερασιτέχνης DIYer, ενθουσιάστηκα που επαγγελματισμός στην παραγωγή καλλιντικών με κάποια πραγματάκια που μπορώ να κάνω εγώ και κάποια πραγματάκια που μπορώ να βάλω από την κουζίνα συνδυάζονται και δημιουργούνται προϊόντα τα οποία είναι professional στην ουσία και επειδή μου άρεσε τόσο πολύ η ιδέα τη βρήκα πάρα πολύ καινοτόμα και πραγματικά μπράβο στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτό το brand για αυτή την σκέψη γιατί είναι και ελληνικό brand και στο εξωτερικό, ούτε στο εξωτερικό μάλλον δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο να μπορείς να φτιάξεις μόνο στα καλλιντικά και να είναι καλλιντικά πραγματικά ποιοτικά και επαγγελματικά. Αφού έφτιαξα το καλαθάκι μου και παρήγγειλα τα προϊόντα μου, δοκίμασα την πρώτη κρέμα και ζήτησα στους ανθρώπους με ένα email να μας δώσουν και μερικά δωράκια γιατί αφενός θέλω να το δοκιμάσετε κι εσείς, να το δείτε πρώτοι γιατί είναι και πολύ καινούριο από ό,τι κατάλαβα το brand και θέλω να το δοκιμάσετε, θέλω να το δείτε πρώτα από εμένα, ελπίζω δηλαδή πρώτα να το έχετε δει από εμένα, αν βέβαια το έχετε βρει πριν από μένα έπρεπε να μην το έχετε πει λίγο πιο πριν. Και επειδή πλησιάζουμε και τους 40.000 subscribers σιγά σιγά, προσπαθώ να σας κάνω όλο και περισσότερα δωράκια. Οπότε, to the point, τους ζήτησα να μας κάνουν κάποια δώρα για εσάς και μου είπανε με μεγάλη χαρά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ ότι θα μας δώσουν 5 kits για αυτό εδώ το προϊόν που έφτιαξα, το Van Aqua Sugar Kiss, το Vanilla ήταν το άλλο που έφτιαξα στο Issue Magazine, για αυτό εδώ που έφτιαξα σήμερα, την κρέμα προσώπου Aqua Sugar Kiss, 5 kits τέτοια για 5 τυχερές. Και για να τα κερδίσετε θα πρέπει βεβαίως να έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μου, είναι το πιο σημαντικό step, να αφήσετε σχόλιο, να κάνετε like στο βίντεο και όσοι δεν με ακολουθείτε στο Instagram μου να με ακολουθήσετε και εκεί, είναι παπάκι Σουζάνα με OU, θα σας το γράψω και εδώ πέρα κάπου. Οι νικήτρες θα ανακοινωθούν σε μία εβδομάδα, δηλαδή μόλις βγει ή πριν βγει βασικά το επόμενο βίντεο κάτω από
το βίντεο αυτό. Στο description box έχω γράψει τα ονόματα των 5 νικητριών, νικητών, γιατί μπορεί να είναι και άντρες, μπορεί να θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν εκείνοι, να την κάνουν δώρο στα κορίτσια τους, στις γυναίκες τους, στις αδερφές τους, όπου και αν θέλουν. Οπότε λοιπόν, 5 τυχερές θα το κερδίσετε αυτό το kit για να το φτιάξετε μόνοι σας και να μου πείτε πώς σας φάνηκε η διαδικασία. Εγώ πραγματικά ενθουσιάστηκα, ελπίζω και εσάς να σας φάνηκε πολύ ιδιαίτερο αυτό το βίντεο. Γιατί έχουμε δείξει και άλλους τρόπους να φτιάξεις μόνος σου καλλιτικά, αλλά πρώτη φορά ανακαλύπτω κάτι τέτοιο και νομίζω, όπως σας είπα, ότι δεν υπάρχει και κάτι άλλο που μπορείς να συνδυάσεις επαγγελματισμό με DIY και να κάνεις μόνος σου τα καλλιτικά σου. Ελπίζω να σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε αυτή η ιδέα. Θα σας βάλω και από κάτω το link αν ενδιαφέρεστε να μπείτε να δείτε τα προϊόντα των Pioneers γενικότερα, γιατί έχουν και άλλα προϊόντα. Έχω πάρει και κάποια serum και κάποια λαδάκια που θέλω να δοκιμάσω στη συνέχεια. Και θα σας τα βάλω κάπου να σας πω και για αυτά την άποψή μου. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο της εβδομάδας. Και δεν λέω πια τις Τετάρτες, γιατί λίγο οι Τετάρτες με πιέζουν. Θα δω τι θα κάνω. Αν δω ότι δεν τις καταφέρνω, θα γίνουν Πέμπτες. Γιατί συνήθως κάτι επαγγελματικά ταξίδια που έχω πέφτουν Τετάρτη. Και Τετάρτη είμαι εκτός υπολογιστή πολλές φορές και δεν μπορώ να σας ανεβάσω το βίντεο και να σας κάνω όλα αυτά. Προς τη στιγμή μένουμε στην Τετάρτη. Αν αλλάξει κάτι, βεβαίως θα σας ενημερώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα ωραία μηνύματα που μου στέλνετε. Πάω να φάω τη σουπίτσα μου για να γίνω λίγο καλύτερα και να είμαι λίγο καλύτερα στο επόμενο βίντεο και να φοράω ρούχα που συνάδουν με τον καιρό, γιατί αυτό λίγο μία με ζεσταίνει, μία με κρυώνει. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ!